James Harden σηκώνει το τρόπαιο του μουντομπάσκετ. Μαζί του όλοι οι παίκτες της Αμερικανικής ομάδας πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του κυπέλου για πέμπτη φορά στην ιστορία τους. Και λίγο αργότερα επιδίδονται με πρωταγωνιστή τον Kenneth Farid στις αφορευτικές φιγούρες. Οι πλανητάρχες του μπάσκετ που ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στείλουν το δικό τους πάρτι στο Παλάθιο στους Δεπότες. Όλα κύλησαν κατά τα αναμενόμενα. Οι παίκτες του Μάικ Σιζεύσκι διέλυσαν τη Σερβία με 129-92, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανωτερότητά τους, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους σκλάβοι, οι οποίοι έδειχναν ανήμποροι να αντισταθούν στην διαφορά κλάσης των δύο ομάδων. Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο πεντάλεπτο, αλλά μετά ακολούθησε καταιγίδα. Well, this is by far the biggest accomplishment of my life so far. You know, I did it with a... Well, we did it with a bunch of guys that we came together on, I think, July 27th, and we've been together every day since, except for the 10-day period where we had off, and, you know, this feels amazing. This is one of the greatest feelings that I've ever felt. Ο Καϊρί Ίρβιν, που ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, πέτυχε 26 πόντους έχοντας 6 στα 6 τρίποντα. Όμως όλοι οι παίκτες ήταν συγκλονιστικοί, πετυχαίνοντας μάλιστα την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε τελικό μουντομπάσκετ μετά το 1994, όταν είχαν νικήσει τη Ρωσία με 137-91. You know, tonight we had like about a 35-minute spurt. We played great. Όσοι είχαν λοιπόν ελπίδες για να δουν έναν τελικό ντέρμπι, τις έχασαν πολύ νωρίς, καθώς η κατάσταση είχε ξεφύγει από τα χέρια των. Διαφορά έφτασε στους 6 πόντους. Απλά έμειναν να παρακολουθούν το σόου των ασταμάτητων Αμερικανών. Η απογοήτευσή τους μεγάλη, μόνο για την ήττα στον τελικό όμως. We were all disappointed because players are competitors, we all are competitors.